Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείστε πρεσβεία προς τον Κύριον, το ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Δεν βάζομαι έναν κανόνα από σήμερα μέχρι το Πάσχα να σταματήσουν τα χειροκροτήματα. Δεν έχουμε ανάγκη από χειροκροτήματα. Έχουμε ανάγκη, δεν κάναμε τίποτα, τίποτα το άξιον ακόμα. Εάν μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε όχι επάνω στο θρόνο, αλλά μέσα στη φυλακή για τη δόξα του Χριστού, τότε κάτι θα έχουμε προσφέρει και εμείς στην Αγία του Εκκλησία. Σήμερα που αρχίζει το Τριώδιον του Άγιον, που είναι όλων ασθεναγμή και δάκρυα, θα σας παρακαλέσω να έχουμε μια ιερά κατάνοιξη εις τα σειράς μας συγκεντρώσεις. Και σε ρωτώ, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, πώς ερχόμαστε εδώ μέσα εις το ιερό αυτό κήρυγμα, και όχι μόνο στο κήρυγμα εδώ της αιθούσης, αλλά και στα άλλα κηρύγματα. Ερχόμαστε ως Φαρισαίοι, αλίμονό μας. Ερχόμαστε ως θελώνε, τότε θα υπάρχει κάποιο έλεος στο Θεό. Γιατί, αδελφοί μου, αν μας πάρει κόσκινο λεπτό, να μας κοστινήσει όλους, παπάδες, δεσποτάδες, πατριαρχάδες, λαϊκούς άντρες και γυναίκες, πλουσίους και πτωχούς, άρχοντας και ερχομένους, θα είμεθα άξιοι ικτυρμών, έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού. Ούτε εμείς, εδώ στη θέση που βρίσκομαι εγώ, θα έπρεπε να υπάρχει άγγελος και αρχάγγελος για να μπορέσει να αναπεί τα λόγια του Θεού. Αλλά ούτε άγγελοι ούτε αρχάγγελοι είμαστε. Εάν ας κοσμάς ο ετωλός έλεγε όχι ταπεινολογών, αλλά μια βαθιά συνέστηση ότι δεν είναι άξιος να κηρύξει, ότι δεν είναι άξιος να φιλήσει τα πόδια των ακροατών του, τι να πούμε εμείς που ζούμε μέσα στον αμαρτωλό του τον κόσμο. Δεν υπάρχει, και εμείς πρέπει να έχουμε το βαθύ αυτό συνέστημα της αναξιότητός μας, αλλά και εσείς που έρχεστε εδώ, να ερχόμαστε όλοι ως θελώνε, και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να βγαίνει το δάκρυ, ο αναστεναγμός, ο Θεός η λάστιμη το αμαρτωλό. Θα είναι αποτυχία του κηρύγματος, όχι μόνο του ειδικού μου κηρύγματος, αλλά και παντός άλλου κηρύγματος, όταν βγαίνοντας έξω από τη θύρα του, έξω από εδώ, λέμε, ακούμε και ακούμε ότι καλά τους τα είπε. Αυτό είναι φαρισαϊκόν. Καλά τους τα είπε, καλά μας τα είπε. Δηλαδή, κάνουν τον εαυτό τους έξω ως φαρισαίοι, ότι αυτά τα λόγια που άκουσα από το κήρυγμα αφορούν τους άλλους και όχι τον εαυτόν τους. Ότι όλοι έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού. Και τώρα, αγαπητοί μου, σήμερα αρχόμαθα στο θέμα. Σήμερα είναι εορτή. Είναι εορτή μεγάλη. Είναι η εορτή των γραμμάτων. Είναι εορτή της παιδείας. Ποιας παιδείας? Όχι απλώς της παιδείας, γιατί όλα τα έθνη έχουν παιδεία, αλλά είναι της ελληνικής παιδείας εορτή. Και όχι απλώς της ελληνικής παιδείας εορτή, αλλά είναι εορτή της ορθοδόξου ελληνικής παιδείας. Εορτάζουν σήμερα τα σχολεία, τα γυμνάσια, τα πανεπιστήμια. Λάθος κάνουν. Τυπικά, ανόρεξα, εορτάζουν σήμερα μαθητέ, μαθήτρια, φοιτήτρια κλπ. Αλλού είναι το μυαλό τους, αλλού είναι η καρδιά τους και αλλού είναι οι θελήσεις των και επιθυμίες των. Ανόρεξα, τυπικά, χλιαρά γίνεται η σημερινή εορτή στα σχολεία μας. Κάποτε εόρταζε η πατρί μας, κάποτε η γλυκιά μας πατρίδα η Ελλάδα εόρταζε την εορτή αυτή. Ιδίως δε εόρταζε την εορτή των γραμμάτων στον υπόδειλο ελληνισμό. Τον εόρταζε κάτω εκεί στον πόντο τον Αλυσμόνητο, κάτω στην Κεσάρια, την πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου, πέρα στην Άγκυρα και πέρα στα γιασμένα αυτά μέρη που όπου και να σκαλίσουμε θα βρούμε κόκαλα μαρτύρων και ηρών, εκεί εόρταζαν. Ήταν εποχή που καμπάνα δεν επέτρεπε ο Τούρκος. Και όμως πρωί-πρωί σηκωνόταν όλοι
Και δεν ήταν μόνο εορτή των παιδιών, δεν ήταν μόνο εορτή των δασκάλων, ήταν εορτή όλων ανεξαιρέτως των χριστιανών. Και πήγαν στην εκκλησία και διάβαζαν και άκουαν τα ιερά λόγια της σημερινής εορτής. Και τα παιδιά την ημέρα αυτή γινόταν οι αριστείς, οι καλύτεροι μαθητές, τα καλύτερα, το βραβείο τους ποιο ήταν? Το βραβείο σήμερα στα παιδιά του Πόντου, της Μικράς Ασίας, των αγιασμένων μερών μας, της Υποδούλου Ελλάδος, έτσι έζησε η πατρίς μας, το πιο μεγάλο βραβείο σήμερα στα παιδιά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά σήμερα να περάσει ο δεσπότης το χωριό τους και να τους κάνει αναγνώστες. Γινόταν αναγνώστες, αναγνώστες γινότανε. Και κρατούσαν στα χέρια τους τον Απόστολο και το Ψαλτήρι και την Οκτώηχο και τα Ιερά Βιβλία της Εκκλησίας μας. Εόρταζαν εκείνοι, σήμερα εμείς δεν εορτάζουμε. Αύριο, όρισε, αύριο είναι αργία, λέει. Τα σχολεία αύριο έχουν αργία. Μα αύριο τι ημέρα είναι αύριο? Σχολεί σήμερα δεν εορτάζουν, αύριο θα εορτάσουν αυτοί. Φωνάζαν οι υποκριτές και οι φαρισαίοι ότι δεν θέλουμε ότι να καταργηθούν γιορτές. Δεν θέλουμε γιορτές. Γιορτές γιατί η Εκκλησία με τις πολλές γιορτές διδάχει τον κόσμο να είναι τεμπέλης. Και τώρα αυτοί πώς αύριο ορίζουν που είναι καθημερινή ημέρα, την ημέρα την αυριανή, την ημέρα ως ημέρα αργίας? Ναι, σιγά σιγά το βλέπω, το προφητεύω, το λέγω από τις θέσεις αυτής. Δεν είναι μακρά η ημέρα που θα καταργηθεί η εορτή των τριών ιεραρχών στο ελληνικό βασίλειο, στην ελληνική πατρίδα. Και όχι μόνο η εορτή των τριών ιεραρχών, αλλά και άλλες εορτές θρησκευτικές θα καταργηθούν προς δόξαν του διαβόλου. Είναι οι μέρες που θριαμβεύει ο διάβολος, είναι οι μέρες που ως σύνθημα πολλοί έχουν δεύτε και καταπαύσουμε τα εορτάς του Κυρίου. Ναι, θα έρθουν τέτοιες ημέρες, σκοτεινές και βάρβαρες, που οι άνθρωποι πάμε, πρέπει να το καταλάβουμε. Πάμε για θρησκεία χωρίς Θεό. Πάμε για θρησκεία χωρίς Θεό. Πάμε για θρησκεία χωρίς Θεό. Μανάδες, πατεράδες, όσοι πονείτε τα παιδιά σας, ξυπνήστε, γιατί εκεί πάνω πηγαίνουμε ολοταχώς προς μια παιδεία χωρίς Θεό. Και ένα κράτος που δεν θέλει να κυβερνάτε από το Θεό, ένα κράτος που θα διώξει το Θεό από τα σχολεία, ένα κράτος που δεν θέλει το Θεό να κυβερνάει, αυτό το κράτος θα κυβερνηθεί από τυράννους, από τον διάβολο θα κυβερνηθεί. Όπως δεν θέλει να κυβερνηθεί από τον Θεό, θα κυβερνηθεί από τον διάβολο. Και θα πάμε εις ημέρας σκοτεινάς και ζωφώδης. Όπου Θεός, εκεί ασφάλεια. Όπου ποσιάζει ο Θεός, εκεί ανησυχία, τάραχος και πόλεμος και καταστροφή. Αλλά υπάρχουν όμως, δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη χώρα μας, τη μαρτυρική μας πατρίδα, υπάρχουν διδάσκαλοι, υπάρχουν καθηγητές που δεν έζησαν μέσα στην καρδιά τους το καντήλι της πίστεως, αλλά πιστεύουν και αγωνίζονται ένα σκληρό αγώνα και είναι ήρωες. Δεν είναι κανείς δάσκαλος σήμερα και καθηγητής σε μια αναρχούμενη κοινωνία, είναι ήρωος. Ενώ στα χώρες μακρινές, ας μην αναφέρω το όνομά τους, μέσα οι φοιτητές, στη Μόσχα μέσα, ναι, στη Μόσχα μέσα και στην Κίνα μέσα, όταν μπαίνει ο καθηγητής, όρθιοι οι μαθητές, κανείς δεν τολμάει. Το θέλουν ασέβεια και περιφρόνηση. Εδώ πλέον οι ταλέπροι δάσκαλοι και οι καθηγητές έγιναν κροτσοσκούφοι των μικρών εκκοινοθυρίων, τα οποία εκτρέφει αναρχία και απιστία και αθεία. Ζωφερές ημέρες έρχονται στο ταλέπρο έθνος μας, αλλά αυτά τα θηριάκια, τα οποία σήμερα κινούνται κατά τον τρόπο και δεν σέβονται ούτε μητέρα ούτε πατέρα, θα αποθάνουν στα στέπας. Ουε, σταματώ, βλέπω οράματα φοβερά, απέσια η κατάσταση. Εμείς οι παλαιότεροι που ζήσαμε φοβερές ημέρες και αγωνιστήκαμε άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο για να βλέπουμε τη σημαία την ελληνική να κυματίζει επάνω στην Ακρόπολη, βλέπουμε ότι έρχονται ημέρες τρομερές και φοβερές. Και αδέρφια μου, προσηφίδη στο Θεό, να συντομεύσει τα σημέρα αυτά τη οδύνη και του στεναγμού. Υπάρχουν λοιπόν δάσκαλοι και καθηγητές που κρατούν ακόμα μέσα στην καρδιά τους τα ιδεώδη της πίστεως της πατρίδος και αγωνίζονται ένα σκληρό αγώνα και είναι ήρωες. Πρέπει να αποκαλυφθούμε πρωτιού των δασκάλων. Και όποιος είμαστε εδώ μέσα στην αίθουσα, οφείλουμε κάτι εις τους γονείς μας, αλλά οφείλουμε πολύ περισσότερο κάτι εις τους διδασκάλους και τους ιερείς και ιεροκήρυκας, οι οποίοι εκοπίασαν, δεν υπάρχει η γωνιά αυτή του κόσμου ελευθέρα. Όπως έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, το ζήν το οφείλω εις τον πατέρα μου, αλλά το ευζήν
το Φίλο Ιησούς άλλος πατέρας, τους πνευματικούς πατέρας, οι δε πνευματικοί πατέρας είναι οι δάσκαλοι του γένους, οι καθηγητές, οι ιερωμένοι και οι λοιποί οδηγοί. Τρεις ιεράρχοι λοιπόν, πώς θα τους εγκομιάσουμε, με τι άνθη να στέψουμε τα σειρά στον κεφαλάς. Η εκκλησία μας το πρωί έψαλε το εγκόμιό τους. Είναι, λέγονται τροπάρια, τρεις στήλοι, τρεις κολόνες επάνω στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Είναι τρεις ποταμοί που τρέχουν μέλι γλυκύτατων διδασκαλίας και αρδεύουν την οικομένη. Είναι σάλπιγγες ουράνιες που σαλπίζουν τα μηνύματα της μετανοίας και της πίστεως εις όλων των κόσμων. Είναι αηδόνια καλικέλαδα που κελαδούν το γλυκιάρα της ξταϊκής ζωής. Είναι αστέρες πολύφωτοι, φωστήρες της οικουμένης ολοκλήρου. Θα παρουσιάσω σήμερα στην αγάπη σας. Θα παρουσιάσω τους πατέρας, τους τρεις πατέρας εκκλησίας από την εξής απόψη. Ότι οι τρεις αυτοί πατέρες εκκλησίας, οι τρεις ιεράρχοι, υπήρξαν προσωπικότητες. Είναι μια λέξη που σαν καραμέλα σήμερα την αναφέρουν τα παιδαγωγικά βιβλία, ότι πρέπει τα παιδιά να τα μορφώσουμε σε προσωπικότητες, ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον σκλάβοι αλλά ότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι και πρέπει να καλλιεργήσουμε την προσωπικότητά τους για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Προσωπικότητες. Υπάρχουν σήμερα προσωπικότητες? Σήμερα υπάρχουν πρόσωπα? Ούτε πρόσωπα δεν υπάρχουν. Όπως έλεγε ένας αείδημος παιδαγωγός της πατρίδος μας, ο Καλλιάφας, ο αείμνηστος Καλλιάφας, άριστος παιδαγωγός και πιστός και φωτισμένος των Θεών, έλεγε ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν προσωπία, δεν υπάρχουν προσωπικότητες. Πρέπει προσωπία, μάσκες. Όπως τις απόκριες κακή συνήθεια αφορούν μάσκες και δεν διακρίνεις ποιος είναι από κάτω από τη μάσκα. Έτσι ακριβώς και σήμερα κινούμεθα μες στην κοινωνία και με μάσκες. Όχι με μια μάσκα, με πολλές μάσκες. Αλλάζουν μάσκες οι άνθρωποι στη γενεά μας. Δεν έχουν αρχάς, δεν έχουν φρονήματα υψηλά και μεγάλα. Δεν έχουν αποστολή με την οποία να εκτελέσουν. Τους βλέπεις. Μέσα στους θρησκευτικούς ανθρώπους κάνω τον θρησκευτικό άνθρωπο. Σε αθέους κάνω τον άθεο. Μέσα σε αριστερούς κάνω τον αριστερό. Μέσα σε αθέους, όπου να πάνε, αναλόγως όπου αυτοί έχουν, μοιάζουν με ένα ζώο, με ένα έντο, με ένα ερπετό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ασία πέρα υπάρχει. Ένα ερπετό που το λένε χαμελέοντα. Αυτός αλλάζει το δέρμα του, αναλόγως του περιβάλλοντος. Είναι πράσινο, πράσινο το έδαφος, πράσινο θα γίνει ο χαμελέον. Είναι κίτρινο, κίτρινο θα γίνει. Είναι παπαρούνες, θα γίνει κόκκινο. Άσπρο μόνο δεν γίνεται. Περίεργο φαινόμενο. Σύμβολο του αλλοπροσάλλου χαρακτήρους των ανθρώπων. Όλα τα χρώματα αλλάζουν οι άνθρωποι. Χάρη του συμφέροντός των ένα κινδυλίας και ιδιοτελίας και άλλων ποταπών ελεηνών παθών. Και όπως είπε κάποιος άλλος, σήμερα το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα ποιο είναι? Και στον κόσμο ολόκληρο είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Το μεγαλύτερο κόμμα είναι αυτό που λέγεται όφα, όπου φυσά ο άνεμος. Όπου, ανεμοδείχτες είναι οι άνθρωποι. Μέσα στο πλήθος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι παίζουν ρόλο χαμελέοντος και φορούν προσωπίδας και μάσκες και ξεπατούν τον κόσμο ολόκληρο, μέσα αυτών των ελεηνών κόσμων υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που έχουν υγιά φρονήματα σταθερά σαρχάς και βαδίζουν ανεδόντως εις την εκπλήρωση της αποστολής των και είναι έτοιμοι να υποστούν κάθε περιπέτεια και κάθε κίνδυνο χάρη των ιδεών των και θυσιάζουν τη ζωή των χάρη των ιδεών των. Αυτά τα πρόσωπα που είναι ολίγα μέσα εις τον κόσμο και αποτελούν φωτεινά ορόσημα και φάρους της λαυγής που κατευθύνουν την ανθρωπότητα, αυτά τα πρόσωπα ονομάζονται προσωπικότητες. Αυτά τα πρόσωπα είναι μια ευλογία επάνω στη γη. Είτε προσωπικότητες υπάρχουν παντού. Μέσα στο στρατό, μέσα στην πολιτεία, παντού. Δεν μιλώ για τη σύγχρονη γενιά, η οποία είναι μια γενιά ηλίστων. Ομιλώ ιστορικώς
υπήρξαν εδώ στον τόπο μεγάλες προσωπικότητες που πήραν αυτή τη μικρή Ελλάδα από τη Μελούνα και την έφεραν μέχρι την Άγκυρα και τη Σοφιά. Υπήρχαν ιεράρχοι και προσωπικότητες που εκήρυξαν με σθένος ακατάβλητον τα ρήματα του Ναζαρέου. Υπήρξαν διδάσκαλοι του γένους, υπέροχοι που εστάλαξαν στις καρδιές των παιδών τα αιώνια διδάγματα της πατρίδος μας. Υπήρχαν γονείς προσωπικότητες, υπήρχαν πλούσιοι προσωπικότητες που όλα τα μεγάλα κτίρια των Αθηνών εκτίσαν από τη αυτά πρόσωπα που ανεχώρησαν φτωχά από το Μέτσοβο με την ευχή ξυπόλυτα, με την ευχή της μάνας των, και έζησαν ασκητικών βίων εις τα ξένα και έφτιασαν περιουσίες και όλα για την Ελλάδα. Όλα για την Ελλάδα. Η προσωπικό της έχει σύνθημα όλα για την πατρίδα, όλα για τη θρησία, όλα για τα ιδέας. Τα πάντα θυσιάζει χάρη των ιδεών τους. Ο άλλος θυσιάζει τα ιδέας χάρη των ελληνών συμφερόντων του και των εγέννη παθών του. Προσωπικότητες λοιπόν. Υπήρξαν κατεξοχήν οι τρεις ιεράρχοι. Όσο ωραίον άνθρωπος όταν άνθρωπος ή, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, όσο ωραίος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Και άνθρωπος δεν είναι το ορόμενον, είναι το όρατον. Ως προς το πρόσωπο δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, μικρά είναι η διαφορά μας. Αλλά τραστία είναι η διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπον ως προς ψυχικόν. Άνθρωπος είναι το όρατον, το διαόρατον είναι τρία πράγματα. Νους, αίσθημα και θέλησης. Τα τρία αυτά συνθέτουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σκέπτεται, ο άνθρωπος αισθάνεται, ο άνθρωπος βουλεύεται και ενεργεί. Εκ τριών αυτών επόψεων της διανοίας, του αισθήματος και της βουλήσεως, εν εξετάσουμε τους τρεις τούτους ιεράρχας, να τους εύρωμε υπερόχους και ιεράς προσωπικότητας. Εμπρότης, υπήρξαν διάνοι, δεν ήσαν τυχαία πνεύματα, είχαν το τάλαντον της ευφύειας, προχωρώ περισσότερον. Εγώ δεν τους ονομάζω ευφύης απλώς. Ονομάζω μεγαλοφύης. Τι είναι μεγαλοφύεια? Σπάνιων φαινόμενων. Μέσα σε 100.000, 200.000, 500.000 παιδιά, κάπου γεννάται ένα παιδί που λέει τη μεγαλοφύεια. Θεέ μου, Θεέ μου. Όπως τα υψηλά βουνά προκαλούν το θάμβος. Όπως τα άστρα του ουρανού, ούτως ένα παιδί που έχει ιδιοφυΐα είναι μέσα από τη μεγαλοφυΐα, από την προκαλεί κατάπληξη. Ευφυΐς, μεγαλοφυΐς, αλλά δεν αρκεί μόνο η ευφυΐα, η μεγαλοφυΐα για να δείξει έναν άνθρωπο προσωπικότητα. Μαζί με την ευφυΐα πρέπει να έχει ακόμα και ένα άλλο, την επιμέλεια. Κόπης, τη επιμελία πάντα δούλα γίνεται, λέγουν οι αρχαίοι προγονείς μας. Δεν αρκεί μόνο το χωράφι να είναι καλό, πάρε το καλύτερο χωράφι. Το χωράφι που αν το σπείρεις θα βγάλει 100. Ένα σπέρνεις 100. Υπάρχουν τέτοια χωράφια στη Θεσσαλία που είναι πλουσιότατα. Και υπάρχουν χωράφια κάτω στα νησιά μας πάμπτωχα, που το χώμα οι γεωργοί το συγκρατούν με τις πέτρες, με τα πεζούλια. Λοιπόν, αλλά και το καλύτερο χωράφι και το πιο πετρώδες έδαφος, όπως είναι στα νησιά μας τα ευλογημένα, περιβόλια θα κάνουν οι νησιώτες οι εργατικοί. Και πέρα, και όταν πάει το χωράφι, είναι πλούσιο, γόνιμο, αν τα αφήσει ακαλλιέργητο, αγκάθια θα βγει. Έτσι είναι τα παιδιά. Εάν και το καλύτερο παιδί, το ευφυέστερο παιδί, εάν δεν είναι εργατικό, φιλότιμο, επιμελές, αυτό το παιδί δεν μπορέσει να προοδεύσει. Και γενικώς πασάνθρωπος, δεν αρκεί μόνο ευφυΐα, χρειάστηκε επιμέλεια. Δεν αρκεί μόνο να έχει το τάλαντο, αλλά πρέπει ακόμα το τάλαντο να το εργαστεί, να μην το θάψει. Και πολλοί θάβουν οκνηροί, δούλοι του Κυρίου, θάβουν τα ταλαντά τους μέσα εις των λάκων της οκνηρίας και της αμελίας. Ήσαν επιμελείς μαθητές, οι πρώτοι μαθητές, διέπρεψαν εις τα μαθήματα των πόλεων εις τις οποίες εγεννήθησαν. Φοιτητές άριστοι, ο Γρηγόριος και ο Μέγας Βασίλειος υπήρξαν φοιτητές εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μέσα σε μια αφάνταστον διαφθορά. Αυτοί οι δύο νέοι είχαν συνδεθεί με άρρηκτον φιλία. Οι στροπονώστε δεν γνώριζαν τίποτα άλλο μες στην Αθήνα. Την βορβορώδη, την διαφθαρμένη, την λατρική Αθήνα. Δεν γνώριζαν αυτοί οι δύο νέοι ηλικίας 20-25 ετών. Παρά μόνο δύο δρόμους. Ένα δρόμο που πήγαινε στο σχολείο τους και ένα άλλο δρόμο που πήγαινε στην εκκλησία τους. Επιμελήσματι ήταν οι πρώτοι. Όταν ρώτησαν τον Λιβάνιον, τον ειδωλολάτρη διδάσκαλον και καθηγητή, ποιον θα αφήσει διάδοχο στην σχολή των ρητόρων, απήντησε αναστενάζον ο Λιβάνιος. Θα άφηναν Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Τον Ιωάννην εάν δεν τον εστήλουν οι χριστιανοί. Εάν τον έπαιρναν οι χριστιανοί. Πρώτοι μαθητές, επιμελείς μαθητές. Εμελέτησαν τα συγγράμματα. Θαυμάζει κανείς την εγκυκλοπαιδική μόρφωση των τριών ιεραρχών.
και αστρονομία και φυσική και μαθηματικά και ποιήση και όμηρον και πίνδαρον και θουκυδίδιν και τα συγγράμματα των αρχαίων προγόνων μας, όπως η μέλισσα πετάει από άνθος σε άνθος και συλλέγει την ήρυν να κατασκευάσει τα σωρέας και ρήθρας της και το βιβλίο των κυριών, κατά παρόμοιον τρόπον μέλισσε και αυτή μέσα στον αμφώνα του πνεύματος και της μορφώσεως ανεδείχθησαν όντως έξοχοι επιστήμονες και σοφοί. Εμελέτησαν τα συγγράμματα των αρχαίων, αλλά προπαντός μέρα νύχτα ηγάπησαν από όλα τα βιβλία ένα βιβλίο, το βιβλίο το οποίο ηγάπησαν με όλη την καρδιά τους, το βιβλίο το οποίο μελέτησαν 2 και 3 χρόνια στην έρημο, το βιβλίο που όταν το διάβαζαν έκλαιον και συγκινούν του, το βιβλίο που κάτω από τα άστρα της ερήμου το εμελέτουν μέσα στα αυτά, το βιβλίο αυτό είναι το βιβλίο των ιερών, είναι το βιβλίο που εμείς δεν το διαβάζουμε, είναι το λιγότερο από όλα τα βιβλία που διαβάζαμε, και το βιβλίο που εμελέτησαν και ανεδείξαν προσωπικότητες είναι η Αγία Γραφή. Πρέπει, αδελφοί μου, να στενάξουμε στο σημείο αυτό, γιατί αν υπάρχει μια χώρα που διαβάζει ο λιγότερο το Ευαγγέλιο, είναι η χώρα της Ελλάδος. Εδώ. Λοιπόν, ίσαν διάνοιε, φωτεινέ διάνοιε, και φωτεινέ διάνοιε γίνονται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Δεν υπάρχει εις τον κόσμο όλων άλλα βιβλίων που να δίνει φτερά στον άνθρωπο και να γεμίζει την διάνοιά του με σκέψεις υπερόχους. Τώρα τι είναι το μυαλό μας? Το μυαλό μας μπρος. Να υπήρχε ένας τρόπος να έβανα εδώ ένα μηχάνημα, να είχα ένα μηχάνημα που ποτέ δεν θα βρει η ανθρωπότης, προσπαθεί, αγωνίζεται να το βρει η ανθρωπότης, αλλά δεν θα επιτρέψει ο Θεός να το βρεθεί το μηχάνημα αυτό, διότι αν βρεθεί το μηχάνημα αυτό, τότε πλέον επέρχεται η καταστροφή του κόσμου. Λένε ότι θα το βρουν το μηχάνημα αυτό. Ποιο? Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Να έχει ένα μηχάνημα εδώ πάνω και πώς είστε εδώ πέρα, 2.000 να βάλει όπως βάλει τη βεντούζα στην πλάτη, να σου κολλάει εδώ πέρα το μηχάνημα και να διαβάζει τι σκέπτεσαι. Οχ, 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 οχ. Τότε από τα χίλια, μη γελάσετε, από τα 1000 ανδρόγυνα τα 990 θα πάρω διαζύγιο. Αν μάθει ο άντρας τι σκέπτεσαι μέσα βαθιά στην καρδιά, και αν μάθει η γυναίκα τι σκέπτεται ο άντρας βαθιά μες στην καρδιά, και αν μάθουν οι πατράδες τι σκέπτονται βαθιά στα παιδιά, και αν μάθουν και αν μάθετε εσείς οι λαϊκοί τι σκέπτονται οι παπάδες και οι δεσποτάδες μες στα μυαλά τους, και αν και αν και αν και αν, ω Θεέ μου, ποιος θα τολμήσει? Εάν υποθέσουμε να καθίσει 24 ώρες, πάρτε χαρτί, αλλά αυτό το οποίο δεν μπορεί να το κάνει επιστήμη, ούτε κατορθώσει επιστήμη, διότι το άνθρωπο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ελεύθερο να σκέφτεται το καλό ή το κακό. Αυτό κάντε στο σπίτι σας το βράδυ που θα πάτε, πάρτε ένα μολύβι και ένα χαρτί και γράψτε τις σκέψεις σας, τι σκέφτεστε όλη μέρα. Ο φρίκι, ο Θεός συλλάσσεται με τον αμαρτωλό και ένα αξίο δούλος. Εάν λοιπόν υπάρχει τώρα λοιπόν και το μυαλό μας έγινε σκουπιδότοπος, όπως κάτω αυτοί οι τόποι που ρίπτουν τα απορρίμματα είναι ένας τρόπος βρωμερός και ακάθαρτος, έτσι ακριβώς και τα μυαλά των ανθρώπων σήμερα της γενιάς μας είναι σκουπιδότοποι, διότι με το κάρο ο διάβολος γεμίζει μέσα στο μυαλό τα σκουπίδια του ραδιοφώνου, τα σκουπίδια της τηλεοράσεως, τα σκουπίδια του κόσμου τούτου. Λοιπόν, καθαρίσατε το μυαλό με τούτο. Τούτο είναι. Όπως διαβάζει το Ευαγγέλιο, γεμίζει μέσα τη σκέψη του με μεγάλας και υψηλάς ιδέας. Ένας που απέθνησκε, ένας φιλόσοφος που απέθνησκε, την τελευταία στιγμή λέει: δώστε μου, τι θέλει αυτός, φώναζαν. Πήγαν κοντά τα παιδιά του, γυναίκα. Νομίζαν νερό, όχι. Φάρμακο, όχι. Φαγητό, όχι. Δώστε μου την ώρα αυτή που φεύγω, την ώρα αυτή που παλεύω με αυτή. Δώστε μου μεγάλες ιδέες. Και έχει ο άνθρωπος ανάγκη μεγάλων ιδεών. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς ιδέας. Χωρίς ιδέας δεν μπορεί να ζήσει. Και ιδέες υψηλές και μεγάλες που αρπάζουν τον άνθρωπο και τον φέρουν μέχρι τον θρόνο του ουρανού, γίνεται άγγελος και αρχάγγελος, ιδέες οι αθάνατες, για τις οποίες αξίζει να ζούμε και να αποθνίσκομαι. Ιδέες αυτές είναι ιδέες του Ιερού Ευαγγελίου. Ό,τι και αν διαβάσεις, όσο και αν διαβάσεις, είσαι μακράν από τον Θεό. Αυτές τις ημέρες πήρα ένα γράμμα και λυπήθηκα. Έχω μια συνήθεια επάνω στη Φλόρινα. Να χειροτονώ όταν βλέπω κανένα φοιτητή, κανένα μαθητή, οπωσδήποτε να εκκλησιάζεται, τον καλώ στο τέλος και τον κάνω αναγνώστη. Και έχω κάνει μέχρι σήμερα καμιά 300 αναγνώστες. Και τους δίνω στο τέλος ένα Ευαγγέλιο, έτσι, δωρεάν, πάρτε ένα Ευαγγέλιο με ιδιόχειρον αυτό. Και τους βάλω κανόνα. Παιδί μου, λέω,
Σπουδαστής είσαι, γιατρός είσαι, δικηγόρος είσαι, ό,τι να είσαι, μηχανικός είσαι. Ένα πράγμα σου δίνω κανόνα, να διαβάζεις κάθε μέρα ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή. Τώρα τελευταίος πήρε ένα γράμμα. Λέει, δέσποτα, πάτερ μου, λέει, μου έβαλες προ 3 χρόνια ένα κανόνα, λέει, πάνω στη Φλόρινα, να διαβάζω το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή. Μα εγώ έδωνα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και δεν το διάβασα μέχρι και θεωρώ τον εαυτό μου ένοχο και ζητώ συγγνώμη, λέει, να μου διαβάσει μια ευχή. Το απαντώ, παιδάκι μου, του λέγω. Εσύ έγινες γιατρός, σπούδασες γιατρός για να σπουδάσεις, για να πάρεις το δίπλωμά σου. Θα διάβασες τουλάχιστον, για μετρήστε, ρώτησε ένα φοιτητή ιατρικής, πόσο βασίνει τα παιδιά που διαβάζουν συγγράμματα των καθηγητών τους κλπ. Διάβαζε, δεν είναι υπερβολή να σας πω, για να γίνει σήμερα ένας ιατρός επιστήμων πρέπει να διαβάσει τουλάχιστον 40.000 σελίδες. 40.000 σελίδες. Σπαζοκεφαλιές και διαβάζουν μέχρι τη νύχτα και φωνάζει η μάνα και φωνάζει καθ και διαβάζουν. 50.000! Ω παιδιά της Ελλάδος, διαβάζετε τα βιβλία των καθηγητών σας και είστε επιμελείς μαθητέ. 50.000 ο ένας, 60.000 και αυτό τα γαλίκια, το διαμάντι! Τα γαλίκια, το διαμάντι! Ω, η μεγάλη αμαρτία μας. Η μεγάλη. Δεν κάνω πολιτική. Είμαι έξω από κόμματα. Δεν μένω ενθουσιασμένος από τον κόσμο. Οι μέρες πονηρές έρχονται. Αλλά ό,τι καλό βλέπουμε πρέπει να το επενούμε. Ο νέος πρόεδρος του Ηνωμένου Πολιτείων, ο Κάρτερ, διαβάζει καθημερινά την οικογένειά του, με την οικογένειά του, την Αγία Γραφή. Και κάθε Κυριακή, μόνο ότι είναι πολύ άσχολος, και έχει στην πλάτη του όλα τα μεγάλα, κάθε Κυριακή εκκλησιάζεται, παρακαλώ, και κηρύττει το λόγο του Θεού πότε πότε. Ω Θεέ μου, πότε θα δει αυτή η Ελλάδα τέτοια πρόσωπα? Αλλά εσείς φταίτε και εμείς φταίμε και όλοι φταίμε εάν μέσα στην Ελλάδα δεν άφησε μια χριστιανική ορθόδοξος πολιτική. Λοιπόν, δεν ξέχασα το θέμα. Είπαμε ότι τον άνθρωπο τον δημιουργεί η φωτεινή διάνοια. Αλλά δεν είναι μόνο η φωτεινή διάνοια ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο η διάνοια ο άνθρωπος. Παραπάνω από τη διάνοια, ποιο είναι? Η καρδιά. Και είχαν καρδιά, ευγενικιά καρδιά. Είχαν φυτεύσει μέσα στην καρδιά τους το αγλαόκαρπο δέντρων της χριστιανικής αγάπης. Αγαπούσαν βαθιά το Θεό. Αισθάνονται έρωτα με το Θεό. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν έφερε το όνομα της Αγίας Τριάδος, έκλαιγε. Έκλαιγε, αναστέναζε. Δεν το έλεγε απλώς όπως οι παπάδες, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η καρδιά τους επλημμύριζε από άγια αισθήματα. Ω Αγία Τριάς, ω Αγία Τριάς. Πατήρια και Πνεύμα Άγιον, ελέησον τον κόσμο και τελευταίων εμένα των αμαρτωλών Γρηγόριων επίσκοπων. Έτσι ήτανε. Φλογερόν αγάπη, έρωτα θεϊκό. Ανώτερο από τον ένα τον οποίο έψελε ο Δάντης και άλλος της ποιητής στον κόσμο τούτον. Αλλά παραλλήλως προς την αγάπη προς τον Θεό είχαν και μια άλλη αγάπη, αγάπη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπο, αγαπούσαν τον άνθρωπο. Όχι εν λόγεις, αλλά ενέργειες. Ήσαν πράγματι κληρικοί. Τι επικληρικός. Επί κληρικός, α, ιστορία. Ο κληρικός, πάρτε τη μολία και γράψτε. Γράψτε. Κληρικός είναι, σημαίνει ποιον. Αυτός που την ώρα που φόρεσε το ράσο δεν πρέπει πλέον να έχει ούτε δραχμή στην τσέπη του. Δραχμή στην τσέπη του να μην έχει. Κληρικός θα πει αυτός που δεν έχει περιουσία και μόνη περιουσία του είναι ο Θεός και κλήρων έχει τον Θεό. Κλήρον έχει των εσταυρωμένων, των γυμνών εσταυρωμένων και μόνο των εσταυρωμένων. Ον πέδε συγκείτε και τριψούτε εις πάντα στις αιώνα. Κληρικός λοιπόν ίσον αυτός που δεν έχει. Και αυτά τα 3 παιδιά, οι 3 αυτοί βλαστοί, εξαίρετοι βλαστοί της Κεσαρίας Αντιοχίας, αυτοί εξαίρετοι βλαστοί της Μικράς Ασίας, αυτοί, τα νέοι αυτοί, ίσαν παιδιά πλουσίων οικογενειών. Ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος και ο Χρυσόστομος, όταν γίνανε κληρικοί, τα δώσαν, τα μοίρασαν όλα. Όλα στην πτωχολογιά. Δια των εαυτών τους. Και έχτισε, όπως όλοι θα γνωρίζετε από το σχολείο, ο Μέγας Βασίλειος, σώζοντον τα ερείπια, ο Πατρίς, ο Μικρά Ασία, αγλυζητάτη Πατρίς. Μέχρι το 22, στην Κεσάρια,
δεικνυόταν τα ερείπια ενός μεγάλου ιδρύματος, πελωρίου ιδρύματος, το οποίο αιώνες ονόμασαν βασιλιάδα. Κι όπως η κολυβήτρα Σιλοάμ είχε πέντε στοάς προς εξυπηρέτηση των παντοειδών ασθενών, ούτω πως και το ίδρυμα εκείνο είχε στοάς πολλάς. Αλλού ήταν γεροκομείων, αλλού ήταν πτωχοκομείων, αλλού ήταν ιατρείων, αλλού ήταν για το ορφανοτροφείων, αλλού ήταν σχολείων, αλλού ήταν ξενώνας, αλλού ήταν ακόμα ένα που το επισκέπτει τακτικά ο Μέγας Βασίλειος τη νύχτα. Ύστερα από τον κόπο της νυχτός, τη νύχτα ο Ιερός Πατήρ κατέβαινε και έπλε τα πόδια των λεπρών, των λεπροκομείων. Ο Δερός Χρυσόστομος εις την Αντιόχεια περισυνέλεξε, δημιούργησε σε σίτιο εις το οποίο ετρέφοντο παρακαλώ 3.000 χείρε εγκατελειμμένα και πτωχέ αντικείμενα εσκλάσσε και εναλεύσεως από τους πλουσίους και τους μεγάλους της γης. Ο Δε Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτός εξεφώνησε εν καιρό συμφοράς, εξεφώνησε περίφημο λόγο περί βλοπτωχίας και διήγηρε τα αισθήματα των ευσεβών. Διάνοιε φωτεινέ, καρδία ευγενής. Ακόμα κάτι άλλο. Δεν αρκεί μόνο να έχεις μυαλό φωτεινό, δεν αρκεί μόνο να έχεις καρδιά. Πρέπει να έχεις και κάτι άλλο, το οποίο κυρίως και αναδεικνύει τον άνθρωπο και τον χαρακτήρα. Είναι η θέληση, αδαμαντίνη θέληση. Και όπως το διαμάντι, όσο και το χτυπάς, δεν σπάει. Δεν σπάει το διαμάντι, όσο και σκυρό είναι το διαμάντι. Κατά παρόμοιον τρόπο και οι χαρακτήρες αυτοί είναι αδαμάντινοι. Δεν σπάνε, δεν λυγίζουνε. Ανήκω πως ο βράχος μέσα στον ωκεανό χτυπάν τα κύματα πανταχώθεν. Αλλά ο βράχος υπερήφανος και τα κύματα λούζουν το βράχο. Και ύστερα από το άγριαν θάλασσα ο βράχος λάμπει από καθαριότητα. Απολάμπει κατά παρόμοιον τρόπο και οι τρεις αυτοί ιεράρχοι υπήρξαν αδαμάντινοι χαρακτήρες. Ήσαν από εκείνους οι οποίοι δεν λέγουν διαρκώς το ναι, 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 ναι. Είχαν τη δύναμη να πούν το όχι. Και το όχι αυτό αποτελούσε την δύναμη της ψυχής των. Πού το είπαν το όχι? Το όχι αυτό το είπανε κατ' επανάληψη. Πού το είπαν? Το είπαν στους ισχυρούς της ημέρας. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας, διότι όλοι από τα σχολεία σας θα έχετε κατά την κάποια ιδέα του ισχυρού χαρακτήρως των τριών ιεραρχών. Μια βράδυ, το τελευταίο φως μέσα στην Κεσάρια, αν πήγαινε στην Κεσάρια, το τελευταίο φως που έσβηνε, τίνος ήτανε. Όλα τα σπίτια σβήραν τα φώτα τους. Και οι πτωχοί κοιμώνταν, και οι πλούσιοι κοιμώνταν, και τα παιδιά στην αγκαλιά της μάνας, και όλοι κοιμώνταν μέσα στην Κεσάρια. Ένα φως δεν κοιμάτου, δεν έσβηνε. Ήταν το σπίτι, ήταν η Μητρόπολη η Επισκοπή του Μεγάλου Βασιλείου. Μέχρι των πρωινών ωρών εκάθω και μελέτα και φιλοσόφη ο Μέγας Ούτος Ανήρ. Χτυπάει. Ποιος έρχεται? Ποιος? Ο έπαρχος, ο ισχυρός εκείνος έπαρχος, όχι απλώς νομάρχης ή υπουργός, αλλά αντιπρόσωπος του άλεντος, του πανισχύρου εκείνου αριανού αυτοκράτορος. Του άνοιξε, ευγενής ήταν ο Άγιος Βασίλειος, όπως ευγενής είναι και πάντες οι Άγιοι. Αλλά τον έβασε προς τα επάνω, τον εδέχθηκε, του λέει τι θέλεις, λέει ένα χαρτί. Υπέγραψαν όλοι οι επίσκοποι. Υπέγραψαν όλοι οι επίσκοποι. Τι υπέγραψαν? Υπέγραψαν ότι εκείνος ο Άριος έχει δίκιο. Έχει δίκιο, αυτό γράψανε, αυτό υπέγραψαν. Φίλε μου, του λέει, δεν συνείσαι επίσκοπον. Εγώ δεν υπογράφω, του λέει. Μα δεν υπογράφεις? Πέραψαν ο Α, ο Β, ο Γ, ο Α. Πέραψαν. Εσύ δεν υπογράφεις? Δεν υπογράφω, του λέει. Δεν το επιτρέπει η σύντησή μου. Θα μείνω πιστός στον Θεό και στην Αγία Τριάδα και στους όρκους μου ενώπιον του Εσταυρωμένου. Δεν υπογράφεις? Περίεργο πράγμα. Δεν φοβάσαι? Τι να φοβηθώ, του λέει. Τι μπορείς να με κάνεις? Λέει, ένα από τα κακά που μπορεί να κάνει ο αυτοκράτορας σου άλλοντας. Τον φοβάται ο κόσμος όλος. Εσύ τον φοβάσαι? Τι μπορεί να σου κάνει? Λέει, δίμευση περιουσίας. Εγώ δεν έχω χρήματα. Ένα ράσο τρυπημένο και λίγα βιβλία. Λέει, η εξορία του Κυρίου Υγήκη το πλήρωμα αυτής. Θάνατον. Ω, θάνατε, έλαβε γρήγορα να με ενώσει με τον Χριστό. Και έφυγε κατάπληκτος ο έπαρχος, ο μόδεστος. Επιστρέφων εις τον άλλοντα και εκθιάζουν το ηθικό μεγαλείο του άνδρος. Αλλά τι να είπουμε και για τον Γρηγόριο των Θεολόγων.
Έκανε ισχυρόν αγώνα αντίον των Αριανών. Όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όλοι οι Κωνσταντινούπολες, όλες οι εκκλησίες των Κωνσταντινούπολων ήταν των Αριανών. Μόνο μια εκκλησία ήταν των Ορθοδόξων. Και μέσα στην εκκλησία εκείνη εξεφώνησε τους περιφήμους λόγους του περί της Αγίας Τριάδος, ο μέγας εκείνος ιεράρχης του Ζανζίνου, ο Πατριάρχης του Κωνσταντινούπολης. Αλλά πώς εξεφώνησε, με χειροκροτήματα, πώς. Χειροκρότουν βέβαια το ακροατήριο των Γρηγόριων και των Βασίλειων και των Χρυσόστομων. Το χειροκρότουν μια καθ' αγνής αγάπης και ενθουσιασμού. Αλλά όσο να πάει στο σπίτι, στο ραυτό, τι, στα κεραμίδια πάνω, οι δαίμονες. Οι δαίμονες, ποιοι δαίμονες, οι οπαδοί των αρέσεων, οι Αριανοί, και κρατούσαν πέτρες και τον πετροβολούσαν. Πετροβολούσαν. Και υποκίνδυνον του λιθοβολισμού μετέβαινε. Γι' αυτό όταν πλέον έφυγε από την πόλη, όταν πλέον έπεσε από τον θρόνο και έφυγε από την πόλη, κατεβέ, ας επιτραπεί η Αγία του ψυχή να είπε ότι κακώς έκανε να πρατηθεί, δεν έπρεπε να πρατηθεί. Να μην, αλλά ευγενής χαράκτηρ. Είπε, εάν εμένα με θεωρείτε ο αιωνάν, ρίψατε με στην θάλασσα, είναι γαλινεύση η εκκλησία. Έφυγε, αλλά πρωτού να φύγει τους εκάλες όλους τους είπε, πώς τελείωσε, τεκνία μου, μένεστε των λιθασμών. Τεκνία μου, λέει, παιδιά μου, να θυμάστε τους λιθασμούς, τις πέτρες. Υποβροχή λίθων, εξίσχυ το ερών του έργων, και ούτε ήσαν οι άντρες αυτοί. Αλλά τι να είπε πλέον, δια τον ήρωα. Όντως ήρωα του Άμμονος, τον βασιλέα του Άμμονος, τον παγκόσμιον αυτόν χρυσορήμονα, δεν υπάρχει. Ομιλούν την ΕΣ για Κικέρονα. Ομιλούν την ΕΣ για Δημοσθένη. Ομιλούν για άλλους ρήτορας, τους διάβασα. Όλους τους γυκάει ο Υιός της Ανθούσης, ο Ιερός Χρυσόστομος. Πέλαγος απέραντο. Ρήτορ ισχυρός και πανίσχυρος στην σκέψη του, στα επιχειρήματά του, στην όλη δομή του λόγου του. Εκείνος πλέον έφτασε στην πόλη. Ο λόγος του ήταν καυτήριο. Ήλεγξε, ποιο δεν ήλεγξε? Ήλεγξε τους πλουσίους για την ασπλαχνία τους. Ήλεγξε τις πλούσιες γυναίκες που δημιουργούν τα σαυλάς εις τα ανάκτορα και οποίοι διαρκώς διοργάνωναν χορούς και χορές περίδας. Ήλεγξε τους κηρικούς οι οποίοι έζουν βίον ανήθικότος και φαυλότος και έζουν με τα γυναικών τα σπεριβοή τους συνεισάκτους. Ήλεγξε και ο λεχός του, η γλώσσα του απλώθηκε. Φωτεινή απλώθηκε η γλώσσα του. Και έφτασε πού η γλώσσα του? Ως η γλώσσα Ιωάννου του Βαπτιστού, ως η γλώσσα των άλλων προφητών. Έφτασε η γλώσσα του μέχρι τα ανάκτορα. Και εκεί ήλεγξε την ευδοξία, την αυτοκράτηρα, την αυτοκρατόρισα. Γιατί την ήλεγξε? Γιατί αυτή, φαντασμένη και υπερήφανος, εκμεταλλευμένη τον ασθενή χαρακτήρα του ανδρός της Αρκαδίου, έστησε απέναντι από τον Μητροπολιτικό Νεόν άγαλμα, χρυσούν άγαλμα. Οι κόλακες έδωσαν χρυσόν και έφτιασε ένα χρυσούν άγαλμα και απέντες Μητροπόλεως, ενώ αυτός λειτουργεί, ενώ αυτός εδίδασκε, αυτοί απ' έξω έρχεσαν χρυσούν άγαλμα και όρισαν ημέρα κατά την οποία χόρευαν όλοι και ελιβάνιζαν συνεχώς το άγαλμα της αυτοκρατήρας, όσα να ήταν αυτή μια θεά του αρχαίου κόσμου. Δεν τα είναι έκτη αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος, και ξεφώνησε πυρήνους λόγους εναντίον αυτών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μια νύχτα απόσπασμα στρατιωτικών το συνέλαβε και τον εξεδίωξε και απέθανε 1000 χιλιόμετρα μακράν εις τα άγρια κακοτράχαλα βουνά της Αρμενίας, λέγον, επισφραγίζον τα χείλη του, ότι την παραμονή του θανάτου του, του ηρωικού θανάτου, κατάκοπος, σιγόμενος μάλλον, τον οδήγησαν μέσα σε μια εκκλησά έρημο, μακράν τον πνευματικό του τέκνον, ήρωος των ηρώων, μαχητής και λίγας, ό,τι και αν είπαμε το Χρυσόστομο, είναι κατώτερος πραγματικότητος, και ότι... Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, εμείς πιστεύουμε ότι είδε όραμα τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, και λέγει, Ιωάννη αδερφέ, θάρση, αύριο μαζί θα είμαστε. Ήταν το όραμα του Αγίου, του χωρίου εκείνου που εμαρτύρησε, και την άλλη μέρα παρέδωσε τα πάντα. Τα πάντα δεν είχε πλέον, και τελείωσε τον λόγο του, εσφράγισε τα χείλη του με τον αθάνατο αυτών λόγων, δόξα το Θεό πάντων ένεκα. Ιδού αγαπητοί μου, δύο λίγων διατελών υπό το κράτος συγκινήσεως, δύο τους τρεις αυτούς πατέρας τους διαβάζω τακτικά και τους αγαπώ. Επιτρέψατε μην να σας κάνω μια εξομολόγηση. Όταν στις διάφορες θλιβερές περιπέτειες του βίου μου συμβαίνουν γεγονότα θλιβερά,
και δεν έχω πουθενά άλλο καταφύγιον. Πότε ανοίγω βασίλειον, πότε ανοίγω Γρηγόριον θεολόγων και πότε προπαντός ανοίγω Ιερών Χρυσόστομων. Και το παράδειγμά του με ηλεκτρίζει και εμένα των μικρών επίσκοπων να συνεχίσω τους αγώνας στη σημερινή εποχή. Και τώρα αγαπητοί μου, από τη Σκοπιά των τριών ιεραρχών, ας ρίψουμε ένα βλέμμα στην σύγχρονη κοινωνία και πρώτης ας ρίψουμε ένα βλέμμα στα σχολεία μας. Τα σχολεία μας λέγουν οι παιδαγωγοί όλοι ότι πρέπει το παιδί να το κάνουν προσωπικότητα. Αλλά όταν λένε προσωπικότητα τι εννοούν? Κυρίως είναι η εποχή μας, η παιδεία είναι η ελληνική παιδεία. Η δική μας παιδεία είναι, λέγω μια λέξη που θα ερμηνεύσω αμέσως για εκείνους οι οποίοι ξέρουν λίγα γράμματα. Η παιδεία εδώ στο έθρος μας είναι μια νόσια αρχική παιδεία. Δηλαδή το κέντρο είναι το μυαλό. Να φορτώσουμε το μυαλό με γνώσεις. Το παιδί να μάθει, να μάθει. Το φορτώνουμε, το υποχρεώνουμε να μάθει και γαλλικά και αγγλικά και άλλες γλώσσες. Το βασανίζουμε συνεχώς και κατά πάυστος να κάνουμε το κεφαλάκι του εγκυκλοπαιδικό λεξικό. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός, το μυαλό να γίνει επιστήμον ή μόνος του μυαλού? Όχι αδέρφια μου, όχι. Το μυαλό έχει την αξία της και το μυαλό δημιούργησε επιστήμας, αλλά το μυαλό δεν πρέπει να μείνει χωρισμένο από την καρδιά. Ότι πρέπει η μόρφωση, η ανάπτυξη του εγκεφάλου, της διανοίας να συνοδεύεται με την καλλιέργεια της καρδιάς. Διότι τα γράμματα χωρίς Θεό, τα γράμματα χωρίς Θεό, είναι η μεγαλύτερη συμφορά της ανθρωπότητος. Είναι η μεγαλύτερη συμφορά της ανθρωπότητος. Και ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από τους οπαναραίους. Πηγαίνω και τους βλέπω πάνω ψηλά. Κάθονται εκεί με τα προβατάκια τους, με τα γυδάκια τους, ακούν την καμπάνα, προσεύγονται, παρακαλούν τον Θεό, νηστεύουνε, αγνοί, παιδιά πολύτεχνοι, απάνω στα ψηλά βουνά της Πίνδου, εκείνα ψηλά. Πω, μα έχω μια χαρά και αγαλίες άμα τους βλέπω. Άμα κατεβαίνω από το βουνό και κατεβαίνω κάτω στην πόλη και συναντώ μικρούς και μεγάλους που έχουν διαμορφώσει άλλο χαρακτήρα. Βλέπω πόσο δίκιο είχε ο Παπαδιαμάντης που τους ενεκομίωσε στα θάνατο αριστουργήματά του. Δεν θα καταστραφεί ο κόσμος από τους οπαναραίους και βοσκούς. Θα καταστραφεί ο κόσμος από τα άθεα γράμματα. Μάλιστα. Αυτοί που θα πετάξουν ψηλά επάνω, που θα πάρουν τα αεροπλάνα και θα ανεβούν ψηλά, 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 και μετά από εκεί από τα αεροπλάνα αυτά τα μαύρα, τα κατηραμένα, θα πιέσουν τα κουμπιά και θα ρίψουν κάτω στον κόσμο τα βόμβες ατομικές. Δεν είναι απλώς αγρότες, αγράμματοι άνθρωποι. Είναι επιστήμονες. Οι επιστήμονες της πυρηνικής ενεργείας. Και είχε δίκιο ο Παπουλάκος, ένας ήρωας, που ένας καλόγυρος, αγράμματος με έναν απιστός, που περνώντας τις μάνες στα βουνά και την Πελοπόννησον, αυτός λοιπόν επροφήτευσε και είπε ότι «Ελλάς, δεν θα δεις καλές ημέρες, διότι τα άθεα γράμματα θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα». Ναι, τα άθεα γράμματα. Και δυστυχώς προς τα εκεί πηγαίνουμε, αδέρφια μου, προς την άθεον παιδεία, και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αν το αισθανόταν ο ελληνικός λαός, θα έπαιρνε ρόπαλα, ρόπαλα, και θα χτυπούσαν καρβάνες και θα δημιουργούσε μεγάλο πειρασμό. Σας είπα στην προηγουμένη μου ομιλία ότι γίνεται σκέψεις ακόμα από μερικούς εγκεφάλους, νοσταρχικούς εγκεφάλους, οι οποίοι θεωρούν τον άνθρωπο ότι δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά προέρχεται από την ύλη και μόνο από την ύλη. Από μερικούς τους παιδαγωγούς αθέους και απίστους γίνεται σκέψεις να σβήσουν το θρησκευτικό μάθημα και αντιθρησκευτικό μάθημα να διδάξουν, να βάλουν στα νηπιαγωγεία, στα σχολεία, παντού να βάλουν 3 ώρες σε εξωτερικό μάθημα. Στις ημέρες, τις μυσκυρές ημέρες της συγχύσεως, προ 35 χρόνια, πάνω 35 χρόνια, περιόδευα επάνω στη Μακεδονία. Πηγαίνοντας σε ένα χωριό, πάω στο σχολείο, ανοίγω το σχολείο, μπαίνω μέσα στο σχολείο, βρήκα το δάσκαλο εκεί, χτύπησα το δάσκαλο. Τι είδα? Ότι ο δάσκαλος, προκομμένος, ηλιστής, άθεος, που δεν πίστευε τίποτα, συμφορά για το μικρό χωριό, για την κοινωνία εκείνη, δάσκαλος, παιδί, μαθητής, ανταξίου διδασκάλου του, αυτός ο δάσκαλος είχε ξεκρεμάσει την εικόνα του Χριστού από την αίθουσα διδασκαλίας και τι κρέμασε? Το χιμπατζί! Ένα χιμπατζί.
Και μην νομίζετε ότι είναι ολίγοι αυτοί που είναι έτοιμοι να ξεκρεμάσουν την εικόνα του εσταυρωμένου και από τα σχολεία και από τα δικαστήριά μας και από παντού. Το δε δυστύχημα είναι ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει την εικόνα του εσταυρωμένου. Όταν ένας βουλευτής υπέδειξε και είπε ότι εδώ που συνεδριάζομαι πρέπει να μας φωτίζει το Πνεύμα του Θεού και ότι πρέπει να κρεμάσουμε μια εικόνα του σταυρωμένου να μας βλέπει ψηλά, πώς σκεφτόμαστε τι κάνουμε, το αμέσως τον επιδοκίμασαν όλοι. Εδώ λέει παπαδίστηκα δεν θέλουμε. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω και λέγω, ένα έθνος, ένα κράτος που δεν θέλει να κυβερνάται από τον Χριστό, να το κυβερνήσουν οι τύρανοι, οι γερότεροι τύρανοι. Και ένα κράτος που δεν κυβερνάται από τον Θεό, να το κυβερνήσει ο διάβολος και τα όργανα του διαβόλου. Πάμε λοιπόν προς άθρησκον παιδεία. Αλλά για να μην είναι άθρησκο παιδεία, πρέπει να καλλιεργήσουμε όχι το μυαλό, να καλλιεργήσουμε προπαντός την καρδιά. Και ο Έλληνας είναι καρδιά. Είναι καρδιά. Ο Γερμανός είναι μυαλό. Ο Άγγλος είναι μυαλό. Ο Αμερικάνος μυαλό. Οι Ρώσοι έχουν κάποια διαφορά. Κάτι έχουν μυστικοπάθεια. Έχουν μια καρδιά που μυστικοπαθώς συλλαμβάνει το Θεό. Αλλά μέσα η Ελλάς είναι καρδιά. Είναι καρδιά και δεν πρέπει να σβήσει η καρδιά. Και ό,τι έπραξε η Ελλάς, η μικρά μας πατρίδα, το έγραψε με τις καρδιάς στο πείρωμα, όπως λέγει ο ποιητής. Καρδιά είναι Ελλάδος. Αλλά στην καρδιά δεν γίνεται καμία προσπάθεια να καλλιεργήσουμε τα ευγενή αισθήματα της φιλοπατρίας, της αγάπης προς ό,τι είναι ευγενές και υψηλών. Όταν η μικρά αυτή χώρα, όταν εδώ η Αθήνα που ήταν 5.000 άνθρωποι, καλυβάκια ήταν εδώ πέρα στην Αθήνα και τώρα είναι 2 εκατομμύρια, νέα συμφορά του έθνους αυτή, όποιος κατορθώσει να βγει στην Αθήνα και να γίνει η Αθήνα 100.000, είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης της Ελλάδος. Λοιπόν, μέσα εδώ στην Αθήνα που ήταν τότε 5.000, τότε έφυγαν από την Αθήνα που ελευθερώθηκε ο τόπος και ακόμα πρωτεύουσα ήταν τον Άπλιο, επήγε μια αντιπροσωπεία στον Κοραή, το διδάσκαλο του γένος, το οποίο το άγαλμα στολίζει τα προπήλαια του Πανεπιστημίου. Ήταν πλέον γέρος ο Κοραής, 90 περίπου ετών, 85 ετών. Διδάσκαλε, εσύ που ξέρεις πολλά πράγματα. Θα φτιάσουμε σχολιά στην πατρίδα. Δόξα σε ο Θεός, είπε ο Κοραής. Διδάσκαλε, θα ανοίξουμε γυμνάσια. Δόξα σε ο Θεός. Διδάσκαλε, σκεφτόμουν να κάνω και πανεπιστήμιο. Δόξα σε ο Θεός, έλεγε ο Κοραής. Παιδιά, σου λέει. Σηκώθηκε πάνω ο Κοραής. Δύσκολα. Που όπως περπατούσε δύσκολα, παράλυτος, που όπως ήταν μη παράλυτος, παίρνει στα χέρια το Ευαγγέλιο και τους λέει. Και βάνει το χέρι του στην καρδιά και λέει: καλλιεργήσατε! Αν θέτε Ελλάδα μεγάλη, αν θέτε μεγάλη Ελλάδα και υψηλή, αν θέτε Ελλάδα ευτυχισμένη, καλλιεργήσατε το στήθος των παιδιών. Στο στήθος των παιδιών! Το στήθος των παιδιών, μάλιστα. Το στήθος των παιδιών. Ένα δράμι! Αρετής! Έχει αξία παραπάνω από 10 τόνους ανθρωπίνης γνώσεως. Και αυτή η γνώση, αυτή η αρετή. Και του είπε ο Παύλος, και του είπαν και οι αρχαίοι προγονείς μας, ότι πάσου επί γης χρυσός και υπογήν χρυσός αρετής ο κατάξιος. Και η γνώση φυσή, η δε αγάπη οικοδομή. Η γνώση είναι το μυαλό, η αγάπη είναι η καρδιά. Αυτή την καρδιά την έχουμε αφήσει ακαλλιέργητον. Και δυστυχώς από τέτοια παιδεία θα προέρθει η καταστροφή του έθνους μας, εάν εντωμεταξύ δεν ξυπνήσουμε από τον λίθαργο, των εθνικών αυτών λίθαργων και αρχαιωτικών λίθαργων. Το ένα δίδαγμα είναι ότι οι πατέρες αυτοί μας δεικνύουν τον ορθόν δρόμο της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς. Αλλά οι πατέρες αυτοί, οι τρεις ιεράρχοι, υπήρξαν ακόμα και τα υποδείγματα ποιμαντικού βίου, ποιμαντιποιμένες, υποδείγματα ποιμένων, πραγματικών ποιμένων υπήρξαν και λοιπά. Ω αδελφοί μου, πώς να σας ομιλήσω, πώς να σας εκφραστώ, πώς να εκφράσω το θαυμασμό μου απέναντι αυτών των ανθρώπων, των αερώων αυτών του πνεύματος της αρετής. Κάποτε διάβαζα ότι κάτω εκεί στον Ήλιο ποταμό υπάρχουν πυραμίδες του Χέα, όπως ψηλές, είναι πολύ ψηλές, 100 μέτρα, 150, 200 μέτρα, κτίρια, παναγέθη κτίρια. Όποιος πάει στις πυραμίδες και ο πιο ψηλός, όταν σταθεί στη ρίζα της πυραμίδος και κάνει έτσι απάνω, βλέπει τον εαυτό του να είναι, εκμηδενίζεται το ψηλότερο ανάστημα, εκμηδενίζεται μπροστά στο ύψος των πυραμίδων του Χέοπος. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, όταν και εμείς πλησιάσουμε κοντά στα πυραμίδας αυτά του πνεύματος και ρίψουμε μια ματιά
στα αιτώματα των ιδεών και των σκέψεών των και των αισθημάτων και των βουλήσεών των, τότε αισθανόμεθα πόσο μικροί είμεθα. Εκείνοι υπήρξαν γίγαντες, εμείς νάνοι. Εκείνοι υπήρξαν κολοσσοί, εμείς μηδαμινότητες. Εκεί υπήρξαν πλατάνια. Πλατάνια, στη θέση των πλατανιών τώρα τι είναι. Για φανταστείς να δεις ένα πλατάνι και ξαφνικά το πλατάνι να φεύγει από τη θέση του και εκεί που είναι, είναι πλάτανος να δεις ένα κακιασμένο θάμνο. Οποία λοιπόν εντύπωση δημιουργεί η εικόνα του πλατάνου εν αντιθέσει προς την εικόνα του θάμνου, τι αυτή είναι εντύπωση την οποία δημιουργούν σήμερα η θέα μέσα στην εκκλησία μας του Χριστού. Στερούμεθα ανδρών με υψηλόν φρόνημα, με γενναίας καρδίας, με βουλήσεις αδαμαντίνας. Ελλάς, η κρίση διέρχεται η εκκλησία μας, μια κρίση βαθυτάτη. Όπως είπα, πρέπει να νιώσουμε. Πες μου, πες μου. Σας είπα δύο λίγων και χειροκροτήσατε. Σας είπα τι είναι κληρικός. Κληρικός είναι αυτός που δεν έχει δραχμήν. Δεν έχει δραχμήν. Που έχει μόνο τον Θεό κληρονομιά. Κληρικός ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κληρικών. Η μία κατηγορία κληρικών υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα. Πτωχαδάκια, παπάδες, καιροκύριοι και στήμοι και θεολόγοι και επίσκοποι ακόμα υπάρχουν μέσα στον κόσμο αυτόν. Μικρά βέβαια αναστήματα, εσύγκριση με τα μεγάλα εκείνα αναστήματα που ανέδειξε η ιστορία του γένους μας και η ιστορία του χριστιανισμού. Υπάρχουν ιερείς και οι οποίοι και κληρικοί που ζουν, είναι δύο κατηγορίες. Είναι άλλοι που ζουν από τη θρησκεία. Εμπόροι, χριστέμποροι, χριστέμποροι που αξίζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ναι, που έχουν κάνει μαγαζί και έχουν δίκαιο οι άθιοι κομμουνιστές που λέγουν ότι η Εκκλησία είναι μαγαζί. Όταν κοιτάξουμε και κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι ζουν από τη θρησκεία και την έχουν τη θρησκεία γελάδα, την οποία αρμέγουν και βόσκουν τα πρόβατα και αρμέγουν τα πρόβατα χωρίς να τα βόσκουν. Αλλά υπάρχει και μια κατηγορία άλλη κληρικών οι οποίοι δεν ζουν από τη θρησκεία, ζουν για τη θρησκεία. Όπως συναντήσετε και ούτων κληρικών, να τον σεβαστείτε, να τον υποληφθείτε. Είναι τα τελευταία λείψανα μιας μεγάλης γενιάς των προγόνων ημών, οι οποίοι δημιούργησαν την ελεύθερη πατρίδα. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Κληρικός ίσον θυσία και θυσία υπάρχει. Δεν θα είναι ίσως, θα προσβάλλω εδώ, θα προσβάλλω, είμαι τόσο δύσκολος σε επένους ανθρώπων και είμαι μάλλον ελεγκτής. Αλλά θα προσβάλλω εδώ την ταπεινοφροσύνη ενός που ευρίσκεται εδώ μέσα στο κέντρο. Ταπεινός όσον ολίγει. Υψηλός το φρόνημα όσον ολίγει. Ευγενής όσον ολίγει. Ήρωος των Καλαβρίτων. Σηκώθηκε στα Καλαβρίτα. Τότε που έτρεμον οι πάντες. Και ανέβηκε πάνω στα ψηλά βουνά όταν μέσα οι ούνοι έσφαζαν 700-800 παιδιά και έσπαιρναν τον θάνατο. Ένας κληρικός στάθηκε στο ύψος του και ανέβηκε ψηλά πάνω στα σκορυφάς του χελμού και έσωσε το υπόλοιπο της πληθυσμού. Και αυτό σήμερα είναι εκτός έδρας. Είναι ο Άγιος Αλεξανδροπόλεως. Κι όμως αυτοί οι τίμοι κληρικοί οι οποίοι εργάστησαν μέσα στο έθνος των ασχέτως κομματικών αντιλήψεων και φρονημάτων, υπεράνω κομμάτων, αυτοί που δούλεψαν μες στο έθνος και κοπίασαν με το έθνος και πότισαν το έθνος με τα δάκρυά τους και με τον κόπο και με τη θυσία τους, αυτοί που ζήσανε όχι από τη θρησκεία αλλά δια τη θρησκεία, αυτοί σήμερα 11 υπέροχοι αλλαποστολικοί άντρες ευρίσκονται εκτός εδράς διότι το θέλει ο Σαφής. Αλλά αδελφοί μου, μετά την παρέκβαση αυτή που την επέβαλα η ρήμη του λόγου, έχω αδελφοί μου να είπω τα έξισω λίγα και τελειώνω. Σας έδειξα με αδρές γραμμές την εικόνα των ανδρών αυτών ως προσωποκοτήτων. Σας είπα ότι έχουν φωτεινό νουν. Σας ζωγράφισα την καρδιά τους, την απέραντη, την πλατιά τους καρδιά που χωρούσε τον κόσμο ολόκληρο. Σας παρουσίασα την αδαμάντινη θέλησή τους που αντεστάθηκε ενώντιον βασιλέων και ήτανε μια ψυχή μεγάλη και ηρωική. Τώρα τιμώντες την ραν μνήμην των ανδρών αυτών, των αθανάτων του, των ηρώων, των καυχημάτων του έθνους ημών, διότι Έλληνες υπήρξαν, ελληνική γλώσσα ελάλησαν. Τα συγγράμματα του Χρυσοστόμου έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου και στα ρωσικά τελευταία μεταφράζονται. Μέσα και εδώ είναι προς τιμήν ότι αρχίζουν μεταφράσεις του Χρυσοστόμου και των Άγων Πατέρων. Λοιπόν, τιμώντες τα ραν μνήματα, θα ήταν παράληψη, σημαντική παράληψη, μεγάλη παράληψη και αγνωμοσύνη ακόμα εις τον Θεό
εάν δεν μνημονεύονται στους ιερούς αυτούς άντρας, δεν θυμούμεθα τα πρόσωπα εκείνα τα αιρά εις τα οποία οφείλομεν τους τρεις μεγλούς τους άντρας. Διότι, αγαπητοί μου ακροατήριον, κανεί δεν γεννήθη από βράχο. Μια μάνα μας έφερε στον κόσμο. Και πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα ή πίσω από έναν κακούργο μια μάνα είναι. Και η μάνα είναι κυρίως υπεύθυνος εάν το παιδί θα πάει στη φυλακή, στην Καραμανιόλα, εάν το παιδί γίνει άγγελος ή δαίμονας. Και πίσω λοιπόν από τους αιρούς αυτούς άντρας βρίσκονται άγιοι μητέρες, αείμνηστε μητέρες, άγιες μητέρες. Η μητέρα του Αγίου Βασιλείου ή του Εμέλεια με τα 9 παιδιά της. Η μητέρα του Γρηγορίου ήταν η Νόνα η Αγία. Και η μητέρα του Χρυσοστόμου, 1018 ετών, ήταν η Ανθούσα, η Αλυσμόνητος. Ω μητέρες Άγιε, που μας κάνετε να θυμηθούμε τα δικά σας μητέρας όλων μας. Ω Άγιε μητέρες, πώς τώρα έχετε φύγει από τον κόσμο και πώς τώρα βρίσκετε στους ουρανούς και ενώπιον των τέκνων σας και αγγέλων και αρχαγγέλων και ολόκληρος η οικουμένη θαυμάζει τον ηρωισμό σας. Αν δεν υπήρχε Εμέλεια, δεν θα υπήρχε Βασίλειος. Αν δεν υπήρχε Νόνα, δεν θα υπήρχε Γρηγόριος. Αν δεν υπήρχε Ανθούσα, δεν υπήρχε Χρυσόστομος. Ας τιμήσουμε λοιπόν μαζί με αυτούς και τα Αγίας των αυτών μητέρας. Και τελειώνοντας τον λόγο, έχω να είπω τα ολίγα ακόμα αξίς εν σχέση με το ζήτημα των μητέρων. Έχουμε να είπαμε ότι έχουμε πάσχουμε από έλλειψη ρέων. 1000 χωριά στην Ελλάδα, ιδίως στη Μακεδονία, στα άκρα της πατρίδος, δεν χτυπάν καμπάνες, δεν υπάρχουν ιερείς. Και αναγκάσει το κράτος και η πολιτεία να εκλέξει, να εκλέγομεν ολιγοραμάτους ιερείς. Μόλις διαβάζομαι. Μόλις διαβάζω τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο κλπ. Σας ρωτώ, πώς θα μπορέσουμε με αυτούς τους ιερείς, τους λιγραμμάτους, να πολεμήσουμε την φοβερά λερναία ύδρα των αρέσεων και ιδίως τους χιλιαστούς. Πήγε ένας χιλιαστής σε ένα χωριό, άγιος ο παπάς. Αμέσως μπαίνει τηλέφωνο, δέσποτα, κλαίοντας, τι έχεις. Δέσποτα, μετανόπο είναι ο παπάς. Σε παρακαλώ, στείλε το θεολόγο, τον ιεροκήρυκα. Είδε δέωμα, δαίμονα στο χωριό. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Δεν μπορώ, θέλει γλώσσα, θέλει επιχειρήματα, θέλει θεολογία. Και να κάσκα και έστελε θεολόγο. Λοιπόν, θα έπρεπε κάθε χωριό μας να έχει θεολόγο, ιεροκήρυκα. Και τότε, ελάς, θα ήταν μεγάλη και υψηλή. Δεν έχουμε ιερείς, δεν έχουμε ιεροκήρυκας, πιστούς και αφοσιωμένους, δεν έχουμε ιεροαποστολικά πρόσωπα. Μανάδες, παιδιά που με ακούτε, νεότης που περικυκλεί εδώ, μέσα των την εκκλησία αυτή, παιδιά, εμείς σβήνουμε. Είναι πλέον ειδήσεις του βίου μας. Σύστε ωραία Ανατολή. Η Ελλάς έχει ανάγκη και διδασκάλων και καθηγητών, οι οποίοι να καλλιεργήσουν βαθιά τις ψυχές των παιδιών μας. Έχει ανάγκη ιατρών, οι οποίοι να περιποιηθούν τους ανθρώπους. Έχει ανάγκη γενναίων αξιωματικών, δίκη πλαστήρα, οι οποίοι να υποστηρίξουν τα όρια της πατρίδος μας. Έχει ανάγκη καδικαστών, έχει ανάγκη δικηγόρων, έχει ανάγκη μηχανικών, έχει ανάγκη όλων των επιστημόνων της. Αλλά προφαντός η Ελλάς, νούμερο ένα, έχει ανάγκη γεραίων, γεραίων υψηλών το πρόνημα, γεραίων γιγάντων, γεραίων μιμητών των τριών μεγάλων ιεραρχών. Ο Ελλάς λιγητά την πατρίς μας, ήθελε να ανατείνουν και αυτή η μέρα, ο Χριστός αιών του Μεγάλου Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Μονάδες, ένα παιδί σας ανατρέψατε, θα είναι το καλύτερο μνημόσυνό σας. Νημόσυνον, φροντίστε να πυκνώσουμε τα στάξη στην φάλαγγα των ιεραρχών. Και είτε υπό οι τρεις ιεράρχοι διαπρεσβειών των Αγίων των Μητέρων, των τριών μητέρων της Αγίας Ανθούσης, Νόνας και Εμελίας, ήρθε ο Θεός να γίνει ήλαιος εις το μαρτυρικό μας έθνος. Αμήν.